αιτήσεις και παρατηρίες διαπιστώνει ο Γενικός Ελεγχής στην ειδική έκθεση του για τον ΠΟΤ. Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αφορούν την καθυστέρηση στην ετοιμασία και υποβολή οικονομικών καταστάσεων, την ανανέωση της άδειας λειτουργίας ξενοδοχείων και κέντρων αναψυχής, μια έγκαιρη καταχώρηση των εισακτέων τελών ελιμενισμού στην Μαρίνα της Λάρνακας, καθώς και εκκρεμότητα στην ψήφιση του νομοσχεδίου για την δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού. Αυτά καταδεικνύονται μεταξύ πολλών άλλων στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Η απάντηση, Κατερίνα, από την πλευρά του ΚΟΤ ήρθε διαστόματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του κ. Άγγελου Λοΐζου, ο οποίος πραγματοποίησε πριν από λίγο μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κ. Άνδρο Κυπριανού. Ο κ. Λοΐζου ανέφερε ότι θα διαβαστεί με προσοχή η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, αν και δεν χρειάζεται όπως ανέφερε. Είναι γεγονός ότι πρέπει να ενδυναμωθεί ο οργανισμός, παραδέχτηκε. Ωστόσο, ανέφερε ότι έχουν πάρθει αποφάσεις που βοήθησαν διαχρονικά στη λειτουργία του οργανισμού. Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα.